Εγώ υποψιάζομαι ότι φωτογραφική. Αρπακτική. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι φωτογραφική μηχανή. Έτσι τη λέμε τη πυροβόλο φωτογραφική. Αρπακτική, αρπάζει. Για λοιπόν, να δούμε πόσο αρπακτικά θα είμαστε σήμερα με αυτό εδώ πέρα το αντικείμενο. Παρακαλώ, περάστε. Γεια σας. Γεια σας, Χαίρετε. Πολλά όμορφη κοπελούα. Καλώς ήρθατε. Το όνομά σας. Νίνα, από το Αντωνία. Και τι ωραίο μας έφερες να δούμε σήμερα. Είστε έτοιμοι να σας το αποκαλύψω. Βέβαια. Όπω δεν το είχαμε φανταστεί καθόλου. Πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν. Έκπληξη. Εγώ καταρχά θα ξέρω να σου πω δεν θέλω άλλα φλάσ, δεν μπορώ άλλου παπαράτσι. Φτάνει. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Πες μας. Αυτό είναι μία φωτογραφική μηχανή στα τέλη του 19ου αιώνα, που σημαίνει ότι είναι μία μηχανή πάνω από 100 χρόνια, 120 ετών. Βεβαίως. Είναι γαλλική μηχανή από τη Γαλλία. Ωραία. Είναι λειτουργική. Τι σημαίνει λειτουργική? Σημαίνει ότι άμα πάρετε δύο πλάκες, ναι, λειτουργεί κανονικά και βγάζετε φωτογραφίες όσες θέλετε κανονικά. Και πώς ήρθε λοιπόν στα χέρια σου? Έχω έναν γείτονα τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ. Απλά λόγω ηλικίας και λόγω κατάστασης υγείας, ήθελε πάρα πολύ να τη φέρω εγώ. Και επειδή σας παρακολουθεί, μου λέει θα την πας, λέω θα την πάω. Τα χαιρετίσματά μας θα του πεις. Τον κύριο Παναγιώτη, τα χαιρετίσματα. Ναι. Είναι πολύ όμορφη, έχει ένα ωραίο στυλ, βέβαια δεν είμαι σίγουρη για το λειτουργικό κομμάτι, που λίγο με κάνει για μια διαφορά. Για να πάω να δω και εγώ τι γίνεται εκεί. Για να πάω να δω. Βλέπω μία μηχανή σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η φυσούνα είναι πολύ σημαντικό σε αυτές. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι έχουν σημαντικές αξίες αυτές οι μηχανές. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τα πόδια είναι από μασίφ, νομίζω, δρύ. Ενώ οι υπόλοιποι είναι από παλίσανδρο. Στέκομαι σε αυτά. Μπρούτζινα στοιχεία. Γαλλική μηχανή. Καλά τα πάμε έτσι μέχρι εδώ. Ωραία. Αν θα τη διεκδικήσω τώρα. Ίνταλος μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την κατάστασή τη. Τη αρπακτική. Σε perfect condition. Perfect condition. Perfect. Εμπολά καλή. Μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Τσαγκαράκη που την είδε από κοντά. Οπότε με ενδιαφέρει, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ έχω αντίθετη άποψη τον κύριο Τσαγκαράκη. Οι αξίες σε αυτές τις μηχανές δεν είναι πλέον πολύ ψηλές. Υπό το πρίσμα πάντα ότι τα αντικείμενα αυτά βρίσκονται πολύ εύκολα στην αγορά. Υπάρχουν κομμάτια, ναι. Έχω δει αρκετές τέτοιες, έχω και στην κυριότητά μου αρκετές επίσης, θα ήθελα να σου πω, και δεν έχουν τόσο υψηλές αξίες όσο θέλω να πιστεύω ότι φαντάζομαστε. Φίβου, τώρα γιατί μας κάνεις χαλάστρα? Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε στο διατάφτα τώρα. Να αρχίσουμε τις προσφορές. Ο Γιώργος βρήκε αξιόλογο το αντικείμενο. Η Έρμα εμπιστεύεται τον Γιώργο και συνηγορεί, ενώ ο Φίβος αμφισβητεί την εμπορική του αξία. Ποιος δίνει την πρώτη προσφορά στην Ίνα? Και θα έλεγα να ξεκινήσω με την πρώτη πρόταση. Μιας και λείπει ο Δημητράκης ο Δημερτζής, θα ξεκινήσω την πρώτη μου προσφορά με 100 ευρώ. Ακούω 100 ευρώ. Εντάξει, πρώτη προσφορά είναι, θα δούμε. Ξεκίνησες πολύ καλά, Γιώργο μου. 120 από μένα. 150 από μένα. Μου αρέσει να τη βάλω στη συλλογή μου. Έχω πάρα πολλές κάμερες. Να αρπάξει άλλη μία. Ακόμη μία. Ναι, αλλά η ερώτηση Έρμα είναι, θα φτάσει στο τέρμα, Έρμα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ζεστάθηκε η ομάδα. Ντουσπουα από την Κύπρο. Έτσι. Λοιπόν, καλό. 185 από μένα. Λοιπόν, 200 από μένα. Καθώς και μου αρέσουν οι φωτογραφικές και μου αρέσει πάρα πολύ ότι είναι κοντά στο ύψος του ματιού. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο που ακόμα και σε ένα χώρο, σε ένα κοσμητικό αντικείμενο, έχει μια υπόσταση. 220 από μένα. Εγώ εναρτηρίσω 250 γιατί αρέσκει μου. Α, Παναγία μου, ήταν που κάνεις κουμπάρα. Επήρες πολλά φορά. Εσύ εναρτηρίσεις τίποτε παραπάνω. Α, Παναγία μου, έπιασε μας το μάτι. Πώς το λένε το μάτι της... Αμάθιασμα. Ω, είμαστε φανάρκα όλοι, μας αμαθιάζει κανένας. Α, θέλουμε υπότιτλους. Λοιπόν, 275. Θα δώσω μία τελευταία προσφορά στα 285. Αλλά δεν σε βλέπω ευχαριστημένη. Όχι. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Ακριβώς, όχι. Τι κυπριακά, τι ελληνικά. Τι ελληνικά, όχι. Είναι γαλλική η μηχανή. Άρα σε έχει δασκαλέψει ο κύριος Παναγιώτης. Όχι, απλά γνωρίζω ότι. Με μια τιμή, ας πούμε, ένα πλαφόν έχει σου δώσει. Επειδή εμένα μου αρέσουν οι αντίκες και επειδή έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για αυτή τη μηχανή, είναι και λίγο συναισθηματικό. Ξέρω και για την αξία που το αγόρασε. Το τιμήστε να το καταλάβουμε. Το συναισθηματικό είναι κάτι το οποίο δεν ποντάρουμε. Το αντιμετωπίζουμε συχνά. Ναι, εντάξει. Εγώ με 300 ευρώ αγγίζω το συναισθημά σου. Όχι, δεν αγγίζεται.
Αλλά είναι η τελευταία μου προσφορά όμως. Δεν, πείθες. Εγώ θα δώσω 320 ευρώ. Εμένα αρέσκει μου είπαμε, αλλά εγώ δεν αγοράζω συναίσθημα. Εγώ αγοράζω αντικείμενο. Σκληρή. Πολύ. Έρμα, έχεις αντιπρόταση. Να πω μέχρι τα 350 και θα είναι η τελευταία μου προσφορά. Γιατί Μίνα έχω μου. Πάρα πολλές. Με 350 εγώ και πάνω δεν ανεβαίνω, οπότε σας αφήνω έρμεο της έρμεου. Μείναμε οι δυο μας, είπα την τελευταία μου προσφορά, 350 ευρώ. Και θέλω να ξέρω αν έχουμε συμφωνία. Δεν έχουμε συμφωνία. Αυτό δεν το περιμέναμε. Με πόσα θα ήσουν ευχαριστημένοι. Με πάνω από 8 σίγουρα. Βαρύ. Πολλά, πάρα πολλά. Κι όμως εγώ είναι μεγάλο να σας το συνέστημα, βλέπω. Ότι έχει δίκιο. Εντάξει, τα 350 ευρώ είναι αστείο. Δεν το σκέφτηκα καν. Εξάλλου και η εντολή που είχα από τον κύριο Παναγιώτη ήταν τα 800 ευρώ. Οπότε. Τη μία εκτίμηση λοιπόν από τον εκτιμητή μας. Μπορείς να την πεις τώρα. Μπορείς να την πεις τώρα. Ο εκτιμητής σας είπε ότι είναι γύρω στα 500 ευρώ. Όχι, φθάνω. Συμφωνώ. Και περισσότερο κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε Μήνες, πάρα ευχαριστούμε. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Στο καλό να πάρετε. Στεναχωριέμαι λίγο που θα πιστέψω ότι φωτογραφεί τον κύριο Παναγιώτη, αλλά είναι σαν να τον ακούω στα αυτιά μου να μου λέει ότι δεν πειράζει, παιδί μου, εσύ είσαι καλά.